στην Ανατολική Μεσόγειο και σε πλήρη ετοιμότητα, αν χρειαστεί, να προσφέρει βοήθεια στο Ισραήλ. Συνδυόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, Δημήτρη Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει και για τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης άφιξης στην περιοχή και δεύτερου αεροπλανοφόρου. Μαζί μας και ο αρχισυντάκτης του Δελτίου, Δημήτρης Μανουσάκης, ο οποίος θα μας αναλύσει τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κίνηση με την ενδεχόμενη έλευση δεύτερου αεροπλανοφόρου. Καλησπέρα και στους δύο. Δημήτρη Φιλιππίδη, να αρχίσουμε από σένα. Βεβαίως, Πέτρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να πούμε ότι βεβαίως το αεροπλανοφόρο Gerald Ford είναι ήδη κοντά στις ακτές του Ισραήλ. Ένα αεροπλανοφόρο το οποίο μεταφέρει 6.000 άνδρες δύναμη. Υπάρχουν ακόμα 4 σκάφη του έκτου στόλου, τα οποία είναι αντιτορπιλικά, και βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη δύναμη και αεροπορική. Υπάρχει το B-52, το βομβαρδιστικό, το οποίο έφτασε σε αεροδρόμιο του Ισραήλ. Υπάρχουν βεβαίως τα αεροπλάνα C-130 που μετέφεραν υλικό πυρομαχικά ουσιαστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το C-17, το οποίο επίσης βρίσκεται στην περιοχή. Αεροσκάφη F-15 και Α-10 είναι σε κοντινά αεροδρόμια, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και τα F-35 και τα F-16 στην περιοχή. Υπάρχει πληροφορία λοιπόν ότι έχουμε ακόμα ένα αεροπλανοφόρο, το αεροπλανοφόρο Dwight Eisenhower, το οποίο πιθανότατα, γιατί αυτή η πρόταση έπεσε στο τραπέζι, εάν κριθεί σκόπιμο, και δείχνουν όλες οι εξελίξεις ότι δεν θα έχουμε αποκλιμάκωση άμεσα. Οπότε λοιπόν και το αεροπλανοφόρο Eisenhower αναμένεται να φτάσει στην περιοχή, χωρίς όμως ακόμα να έχει ληφθεί η σχετική απόφαση. Και να πούμε και μια σημαντική πληροφορία, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται στο Ισραήλ. Υπάρχουν οι ειδικοί κομάντος, οι οποίοι ειδικεύονται σε περιπτώσεις απελευθέρωσης ομήρων, και πιθανότατα θα επιχειρήσουν μαζί με τους Ισραηλινούς, καθώς υπάρχει αριθμός Αμερικανών οι οποίοι είναι όμοιροι, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε από χθες που ήταν 14 στους 24 νεκρούς Αμερικανούς, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Φιλιππίδη, αν και εφόσον δοθούν οδηγίες για έλευση και δεύτερου αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή, Δημήτρη Μανουσάκη, τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια κίνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ευτυχώς βρισκόμαστε, Πέτρα, ακόμη στο ενδεχόμενο και όχι στο γεγονός. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που μας μετέφερε τώρα ο Δημήτρης Φιλιππίδης επιβεβαιωθούν, θα έχουμε μια αλλαγή στην κλίμακα του πολέμου που βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Η διαταγή για να μετακινηθεί ένα αεροπλανοφόρο δεν αφορά, Πέτρα, μόνο το αεροπλανοφόρο, αλλά και ολόκληρο τον στόλο που το συνοδεύει. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει βεβαίως να υπάρχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες που να δικαιολογούν αυτή την κίνηση. Έτσι. Τι είναι αυτό όμως, Δημήτρη, που μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια κίνηση? Ίσως ο φόβος για κλιμάκωση του πολέμου μπορεί να οδηγήσει σε άλλες ατραπούς? Ακριβώς, Πέτρα. Η κλιμάκωση των ΗΠΑ με την ενδεχόμενη εντολή στο Eisenhower για άφιξη στην περιοχή σημαίνει ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που διαθέτουν οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για κλιμάκωση και όχι μια απλή και διαχειρίσιμη κλιμάκωση, παραδείγματος χάρη για τη Χαμάς, αλλά αποτροπή άλλων δυνάμεων της περιοχής να μπουν στον πόλεμο, και συγκεκριμένα το Ιράν. Να επισημάνω ότι τα πλοία που θα συνοδεύουν το Eisenhower, όσο και αυτά που συνοδεύουν το Gerald Ford, το οποίο ήδη, όπως μας μετέφερε ο συνάδελφος ο Δημήτρης Φιλιππίδης, βρίσκεται στην περιοχή, έχουν πυρηνικές δυνατότητες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Τώρα, προφανώς η μεγάλη ανησυχία είναι να μην εμπλακούν κράτη, να μην εμπλακεί το Ιράν. Υπήρξε όμως στο παρελθόν κινητοποίηση 2 αεροπλανοφόρων, Δημήτρη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε, Πέτρα, και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν. Ήταν συγκεκριμένα το 2020 και πάλι στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση με ρουκέτες στο στρατόπεδο Ταντζί στο Ιράκ, όπου σκοτώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Υποθετικά, βέβαια, μιλώντας πάντα, Δημήτρη, και λόγω των πολλών ανοιχτών μετώπων που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι σημαίνει μία μετακίνηση αεροπλανοφόρου για την περιοχή που ελέγχει, στην προκειμένη περίπτωση, το Eisenhower? Το Eisenhower, Πέτρα, είναι αυτό που λέμε αεροπλανοφόρο σε πρώτη ζήτηση για τους Αμερικανούς. Ήταν στη Μαύρη Θάλασσα μέχρι πρόσφατα. Προηγουμένως ήταν στη Σούδα στην Κρήτη το 2021, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και γενικά μπορεί να βρεθεί παντού. Άρα οι ΗΠΑ δεν αφήνουν ακάλυπτη καμία θαλάσσια περιοχή σε όλο τον κόσμο. Για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές, Πέτρα,
Να κλείσω αναφέροντας ότι το αεροπλανοφόρο που ήδη βρίσκεται στην περιοχή, το Gerald Ford, είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο στον κόσμο, όπως ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, με το πυρηνοκίνητο, είναι πυρηνοκίνητο με απεριόριστη επιχειρησιακή δυνατότητα. Διαθέτει 4.500 πλήρωμα και 75 αεροπλάνα. Το Eisenhower μπορεί επίσης να μεταφέρει 60 και πλέον μαχητικά αεροσκάφη με παρόμοιο αριθμό πληρώματος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τους δύο.